Παιδιά, πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην πρώτη ομαδική δοκιμασία για φέτος στο MasterChef. Πρώτη ομαδική, ένας μικρός πανικός στην κουζίνα. Όλοι πιστεύαμε ότι θα βγούμε εξώστοι να μαγειρέσουν τα κορίτσια για την αποχώρηση, αλλά τελικά βγήκαμε όλοι λάθος. Δύσκολη μέρα θα είναι σήμερα με την ομαδική. Κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Θα είναι η πρώτη μας επαφή με αυτό. Δεν έχουμε γνωριστεί μεταξύ μας μαγειρικά με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Τι έχουμε δύο ομάδες. Μπορντό και γκρι. Έχουμε δύο αρχηγούς, Χριστίνα και Λευτέρη. Χριστίνα, πώς είναι η ομάδα μας? Μια χαρά, σεφ. Δυνατή. Εσύ είσαι καλά? Μια χαρά. Εξαιρετικά. Λευτέρη. Παρόλο τις ήττες, έχουμε ηθικών ακμεότατων. Ηθικών ακμεότατων στην γκρι ομάδα. Και μιας και είπες για τις ήττες, πάμε να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή. Στη θεσινή ημέρα, τι είχαμε? Είχαμε τεστ δημιουργικότητας για ακόμη μια φορά. Η Μπορντό ομάδα ήταν η νικήτρια και η γκρι μπήκε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Περισσότερες αρνητικές ψήφους για την Τάνια, η οποία φοράει τη μαύρη ποδιά. Τάνια, πώς αισθανόμαστε? Είμαστε καλά σήμερα? Εντάξει. Ρένα μου, είμαστε εντάξει? Ναι, μια χαρά. Εξαιρετικά. Έχουμε την πρώτη ομαδική δοκιμασία για φέτος. Τι θα ζητήσουμε? Θα ζητήσουμε από τη Χριστίνα και από τον Λευτέρη, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί σήμερα, να επιλέξουν έναν σουσεφ, έναν βοηθό. Χριστίνα. Το Μάριο, σεφ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ε. Το Μάριο. Γιατί επιλέγουμε Μάριο? Είναι το δυνατό χαρτί της ομάδας. Μάριε, πώς αισθανόμαστε που η Χριστίνα μας θεωρεί το δυνατό χαρτί της ομάδας? Χαίρομαι πολύ που με θεωρεί δυνατό. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις δυνάμεις μου και... Στις απαιτήσεις της δοκιμασίας. Ναι, ναι, και να... Είναι εντάξει όλοι μαζί μου. Αυτό είναι και μίμη. Τι άγχος είναι αυτό. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Μάριο που αγχώθηκε. Ωραία, σαν να μην συνέβη, Μάρια. Εμείς θα το παίξουμε, βέβαια. Για πάμε από την αρχή. Για πες. Ελπίζω να ανταποκριθώ σε... Προσδοκίες. Προσδοκίες, ναι. Το συμπεχτό μου, αυτό. Δεν περίμενα ότι ο αρχηγός μου θα διαλέξει τον Μάριο. Ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Είναι και πολύ καλός μάγειρας, βέβαια. Και πολύ καλό παιδί. Όμως νόμιζα θα διάλεγε τον Ηλία. Είχε κερδίσει και το βραβείο των 1.000 ευρώ. Έχει ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια από τους κριτές. Έχει και αυτό σωστή κρίση, είναι ήρεμος. Αλλά υπερτερεί το ότι είναι και από την Κύπρο ο Μάριος, οπότε ο Ηλίας έμεινε πιο πίσω. Εγώ θα το παίξω ανήξερος. Λοιπόν, Λευτέρη, το ίδιο και από εσένα. Εγώ θα επιλέξω τον Νίκο το Κυψίδη. Θα επιλέξουμε τον Νίκο. Γιατί επιλέγουμε Νίκο? Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ικανός, συστηματικός. Οπότε έχω πολύ εμπιστοσύνη στο χέρι του. Νίκο. Ελπίζω να ανταποκριθώ και πάμε δυνατά για την νίκη. Επιλογή του Λευτέρη, Νίκος Κυψίδης, σαν υπαρχηγός. Τον σέβομαι τον Νίκο, είναι πολύ καλός και σε γνώση και έχει και λίγο χιούμορ, που μου αρέσουν οι άνθρωποι με χιούμορ. Νομίζω έκανε καλή επιλογή. Να μείνουν εδώ μαζί μας μόνο η αρχηγή και η υπαρχηγή και όλοι οι υπόλοιποι να περάσετε εκτός κουζίνας. Φιλάκια. Φιλούθια. Εκεί μας διώχνουν οι κριτές. Νομίζω όλοι πανικοβληθήκαμε και υπήρξε ένα άγχος. Ήρθε στο μυαλό μας κάποιο σενάριο για το τι θα ακολουθήσει. Ζητάμε από εσάς ένα μενού 4 σταδίων για τον καθένα μας. Πρώτο στάδιο, ορεκτικό με θαλασσινά. Δεύτερο στάδιο, γεμιστό ζυμαρικό. Τρίτο στάδιο, το κυρίως. Τέταρτο στάδιο, γλυκό. Κλείνουμε με γλυκό. 4 στάδια. Για τον καθένα. Ατομικό θα είναι το μενού. Για όλα αυτά που σας είπε ο Σωτήρης, πάμε να δούμε και πόσο χρόνο έχετε. Συνολικά θα έχετε 90 λεπτά. Ένα ολοκληρωμένο ντεγκού. Comfort ή μη, ό,τι επιλέξει ο καθένας. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Με αγχώνει λίγο ο χρόνος.